Στην Ελλάδα είναι πολύ δύσκολο για ένα ταλαντούχο τραγουδιστή που δεν ασχολείται με το λαϊκό τραγούδι να κάνει καριέρα. Πριν από χρόνια, ένα κοριτσάκι 11 μόλις χρόνων έγινε το παιδί θαύμα στο μοντέρνο τραγούδι με τραγούδια που είχε γράψει ειδικά για εκείνη ο Γιώργος Θεοφάνους. Το κοριτσάκι μεγάλωσε και μετά από τις σπουδές της αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη της στη διεθνή μουσική, πηγαίνοντας στην Αμερική. Σπούδασε μουσική και έκφραση κοντά σε μεγάλους δασκάλους και γρήγορα άρχισε να κάνει εμφανίσεις δίπλα σε γνωστά ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Πριν λίγες μέρες, ένα τραγούδι της άρχισε να κάνει διεθνή καριέρα μέσα από τα παγκόσμια μουσικά δίκτυα. Είναι το Beat of My Drum. Κυρίες και κύριοι, κοντά μας η Ναυσικά Γαβριλάκη για εμάς, αλλά σκέτο Ναυσικά στα καλλιτεχνικά δρόμενα. Καλησπέρα, Ναυσικά. Καλησπέρα, Μαριέβα μου, τι κάνεις? Μια χαρά. Χαιρόμαστε πολύ που ένα δικό μας κορίτσι απέκτησε μία αναγνωρισιμότητα στον δύσκολο χώρο του διεθνούς τραγουδιού. Και θα ήθελα, για να αρχίσουμε λίγο, να μου πεις τι σε φέρνει στην Κρήτη. Στην Κρήτη μεγάλωσα και γεννήθηκα και είμαι πολύ περήφανη που είμαι από το Ηράκλειο. Οι γονείς μου μένουν ακόμα εδώ και εγώ, ακόμα και αν έχω φύγει, είμαι στη Νέα Υόρκη τόσα χρόνια. Γυρνάω συνέχεια στην Ελλάδα και ειδικά στην Κρήτη, δύο φορές το χρόνο με τρεις σίγουρα. Πόσο δύσκολο είναι στην Αμερική να κάνεις καριέρα? Είναι θέμα φωνής, θεωρείς, παρουσίας, προσωπικότητας, γνωριμιών, ενός καλού τραγουδιού ή ίσως και τύχης? Νομίζω ότι είναι ένας συνδυασμός όλων αυτών που έχεις πει και να είσαι στον κατάλληλο τόπο, την κατάλληλη στιγμή. Πιστεύω ότι η φωνή είναι κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο το δουλεύω, πηγαίνω σε μαθήματα ακόμα, κάθε εβδομάδα είμαι σε ένα μάθημα. Η κίνηση, η παρουσία, το πώς έρχεσαι σε επαφή με το κοινό. Και τώρα πλέον και τα social media αποφέρουν μεγάλο από το ποσοστό των ανθρώπων που σε ακολουθούν και μπορούν να σε βρουν. Πριν συνεχίσουμε στα social media, πού μπορούμε να σε βρούμε, μιας και το ανέφερες? Στα social media είμαι πολύ active στο Instagram, όπως και πολλοί νομίζω. Το όνομά μου είναι Ναυσικά, Nafsica τελεία, NYC. Το Ναυσικά το γράφω με C, όχι με K, γιατί μου άρεσε πιο πολύ σαν εμφάνιση. Μάλιστα. Θα μας λύσει και μία πορεία. Πώς αντιμετωπίζετε στην Αμερική, θέλω να πάμε έτσι σε ένα πιο σοβαρό θέμα, η πειρατεία στα τραγούδια, όπου πια σχεδόν κανείς δεν αγοράζει τα CD. Και αν εκτός από τις συναυλίες, υπάρχουν και άλλοι τρόποι να έχουν έσοδα οι ερμηνευτές? Κοίτα να δεις, εγώ πιστεύω ότι τώρα τελευταία έχουν αρχίσει και το αποδέχονται. Πλέον η πειρατεία θεωρείται το stream, έτσι λέγεται, και είναι στο Spotify, στο YouTube. Ακούμε τα τραγούδια μας πλέον δωρεάν. Και νομίζω ότι οι ακροατές δίνουν ένα ποσοστό κάθε μήνα και ακούνε δωρεάν όσα τραγούδια θέλουν, όπως το Apple Music, στο Spotify, στο YouTube. Τα έσοδα των καλλιτεχνών είναι κυρίως από το γράψιμο, γι' αυτό και έγινα συνθέτης τραγουδιών πλέον. Και από τις πωλήσεις διάφορων t-shirt με το όνομά τους, δημιουργούν καλλιντικά, δημιουργούν clothing lines όπως και η Ριάννα και διάφορες διάσημες καλλιτέχνηδες έχουν επεκταθεί σε άλλους χώρους, πιστεύω. Το καινούριο τραγούδι Beat of My Drum θα το δούμε και σε βίντεο κλιπ, και πέρα από το βίντεο κλιπ τι άλλο ετοιμάζεις? Με χαίρομαι πολύ που με ρώτησες. Το πρώτο αυτό το τραγούδι δεν έχω κάποιο βίντεο στο πλάνο μου, αλλά έχω δεύτερο βίντεο για το δεύτερο single που λέγεται Diversions και είναι με έναν Έλληνα καλλιτέχνη director, ο οποίος είχε έρθει στη Νέα Υόρκη για διακοπές, ο Γιάννης ο Μιχελόπουλος, και άκουσε το τραγούδι, το ερωτεύτηκε και μου λέει πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε ένα βίντεο, το οποίο θα είναι πάρα πολύ καλό. Έχω άλλα 5 κομμάτια στο άλμπουμ αυτό, μικρού μήκους, και θα βγαίνουν κάθε μήνα. Σαν και εσένα, ερμηνεύτριες στην Ελλάδα υπάρχουν ελάχιστες. Υπάρχει στα σχέδιά σου και η περίπτωση να επιστρέψεις και να κάνεις καριέρα εδώ? Σίγουρα, σίγουρα. Αυτό είναι μια αρχή, αυτό που έκανα τώρα. Έβγαλα από πάνω μου κάποια όνειρα, όχι από πάνω μου, τα δημιούργησα και τα έφερα εις πέρας. Ήμουνα στο Broadway, όπως νομίζω δείξατε στο βίντεο που είδα λίγο πιο πριν. Υπογράφτηκα από τη Sony σαν συνθέτης και αυτά ήταν δύο από τα μεγαλύτερα μου όνειρα. Το επόμενο μου όνειρο είναι να έρθω πίσω και στη χώρα μου και να μπορέσω μέσα από τα τραγούδια μου να είμαι πλέον στη χώρα που γεννήθηκα και αγάπησα. Ναυσικά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμαστε να κάνεις όλο το όνειρο πραγματικότητα. Εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε.